Το σημερινό βίντεο είναι μια προσφορά της Ενέμπα. Στο site της Ενέβα μπορείτε να βρείτε κωδικούς για τα αγαπημένα σας παιχνίδια, διάφορα gift cards για Netflix, Amazon, για τα παιχνίδια που αγοράζετε, για Steam, για Uplay και για οτιδήποτε άλλο εσείς θέλετε. Μπορείτε να βρείτε cards για το Xbox, για το PlayStation, για το Nintendo και διάφορα προγράμματα λογισμικού, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τις διάφορες εργασίες σας. Υπάρχει μεγάλη πληθώρα προγραμμάτων. Και σε αυτό μπορείτε να βρείτε οτιδήποτε θελήσετε. Μπορείτε να πληρώσετε με οτιδήποτε κάρτα θέλετε εσείς, είτε με Visa, είτε με PayPal, είτε με PaySafe. Με κάθε σας παραγγελία μπορείτε κατά την πληρωμή να χρησιμοποιήσετε τον εκπτωτικό κωδικό CTN και να κερδίσετε μια έκπτωση της τάξης του 3%. Πληροφορίες υπάρχουν στην περιγραφή. Επίσης για το franchise.doom υπάρχει μια ειδική έκπτωση. Ρίξτε μια ματιά στην περιγραφή. Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Πρόσφατα είδαμε αυτό εδώ το όμορφο πράγμα που μπαίνει κάτω από το joystick του PlayStation και μπορώ να πω ότι μου χλίσει στα χέρια, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο εξάρτημα. Το αγαπάω αυτό το back button, είναι original προ προϊόν της ε, εταιρεία της Sony. Σκέφτηκα και είναι μια ευκαιρία γιατί το έχετε δει, έχετε πάρει κάποια hints πιστεύω στα προηγούμενα βίντεο, σκέφτηκα ότι είναι ευκαιρία να σα δείξω κάποια πράγματα. Κάποια αξεσουάρ, γιατί και αυτό είναι ένα αξεσουάρ κονσόλα, χειριστηρίου, πείτε το όπω θέλετε. Κάποια αξεσουάρ τα οποία χρησιμοποιώ και μπορώ να πω ότι μου έχουν λύσει τα χέρια και με το παραπάνω. Και κάποια τα οποία ίσω και να μην άξιζαν τόσο πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν. Πρώτο ήταν αυτό. Πολύ καλή αγορά. Ακριβού τσικομέν, αλλά δεν το έχουμε τα νιώσει καθόλου. Πραγματικά έχει δώσει άλλη διάσταση στο gaming. Και το κορέα μπορεί να το πάσω από χειριστήριο σε χειριστήριο. Δηλαδή, τελείωσε η μπαταρία αυτού το χρησιμοποιεί σε ένα άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο 1. Το έχουμε δείξει unboxing και το έχετε δει. Το δεύτερο πράγμα που αγαπώ και λατρεύω είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ λοιπόν. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να ξεζουμάρω άλλο. Είναι, έχω ακούσει πολλέ αρνητικέ αρνητικές κριτικέ. Εμένα προσωπικά με έχει βολέψει το συγκεκριμένο. Είναι λίγο ιδιαίτερο. Είναι μια βάση η οποία εκτό του ότι στηρίζει τα χειριστήρια του, Xbox. Είναι αρκετά ωραίο. Στο, στο σαλόνι μέσα από που έχω την τηλεόραση βολεύει πάρα πολύ. Τα κουμπώνω και μπορούν και φορτίζουν. Επίσης, να σας δείξω κιόλα. αν βάλω ρεύμα, θα φωτίσει μπλε. Βλέπετε τις ενδείξεις από το τζαμάκι από το πλάι και καταλαβαίνεις ότι φορτίζει. Μόλις φορτίζει νομίζω σταματάει, γίνεται κοκκινό, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά το έχω στο πλάι τη τηλεόραση, δεν το προσέχω ποτέ. Απλά το αφήνω. Μάλιστα, συγκεκριμένα έχω βάλει ένα USB με διακόπτη, προκειμένου να μην το βάζω και να το βγάζω στην πρίζα. Απλά πατάω το διακοπτάκι και δεν περνάει ρεύμα όταν δεν θέλω. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο gadget. Έχω ακούσει αρνητικά σχόλια. Έχει και ωραία τέτοια που το βάζει απλά και κουμπώνει ανάποδα. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί δίνει μια ωραία αίσθηση. Τα διατάσσει το ένα κάτω από το άλλο προσωπικά το θεωρώ ένα από τα ωραία αξισουάρ και σχετικά οικονομικό. Αλλά λέγω ότι είναι από τα αρκετά οικονομικά. 14 ευρώ κάτι. Τώρα πάμε σε μια μικρή λεπτομέρεια. Έχετε προσέξει, δείτε. Π.χ. αυτό είναι το επίθετό μου. Εδώ πέρα βλέπετε το check tech now σε λευκό, λευκό και μαύρο. Έχω γράψει το παρατσούκλι μου στο άλλο δεσπέργο, στο καθένα έχω διαφορετικό. Είναι αυτοκολλητάκια τα οποία τα αγοράζω από το... Βασικά μία φορά τα αγοράζω, αν χρειάζεται παραπάνω, το δεσπέργο είναι το username μου στα games. Λοιπόν, τα αυτοκολλητάκια αυτά τα έχω αγοράσει από το eBay. Έχει κάποιε σελίδε, κάποιου πολιτέ, του οποίου του λε τι θε να σου γράψουν, τι χρώμα θε. Του λε, θέλω να μου γράψετε αυτό, στο γράφουν και στο στέλνουν. Πάρα πολύ εύκολο να το κολλήσει. Είχα πάρει αρκετά και είναι πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ οικονομικά νομίζω. Κάνει πιο κάτω από ένα ευρώ το καθένα. Αν πάρετε μαζί, πετυχαίνετε καλύτερε τιμέ. Είναι αρκετά ωραίο γκατζετάκι, δίνει ένα κάτι πιο προσωπικό είναι ένα ωραίο τάτσερ, παιδί μου, και δεν εμποδίζει την επαφή με το χειριστήριο και κονσολ, με την κονσόλα και το χειριστήριο. Check the now εδώ, δεν φαίνεται καθαρά γιατί είναι λευκό, αλλά οκ. Okay. Ε, λοιπόν, αμέσως μετά θα περάσουμε στο καλύτερότερο όλων των εποχών. Για μένα το νούμερο 1. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα power bank, θα έλεγα, 1200 mAh, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο... Το αγόρασα κατά λάθο, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη και είχαμε πάει νομίζω στο Public, το ήταν στα αξεσουάρ τη χώρα, κάπου εκεί μέσα, εκεί που βάζω στο τοίχο με τα αξεσουάρ. Έλεγα βλακεία, οτιδήποτε, νομίζω το αγόρασα γύρω στα 12 ευρώ, 9 με 12 ευρώ, κάπου τόσο. Είναι ένα powerbank το οποίο μπαίνει, κουμπώνει από κάτω, παπ, και είσαι έτοιμο. Πατά εδώ το χειριστήριό σου και αρχίζει και ανάβει. Δεν ξέρω αν φαίνεται η κόκκινη λιχνία από εδώ πάνω. Πάρα πολλέ φορέ, ειδικά σε μεγάλα παιχνίδια, όταν αδειάζει το ένα χειριστήριο, παίρνω το άλλο. Όμω, όταν είμαι στη μέση, και βασικά να σα πω αλήθεια, βαριά να μετακινούμε, απλά το έχω δίπλα και το κουμπώνω. Μπορεί να φορτίσει και με το χειριστήριο επάνω και μόνο του ω powerbank ξεχωριστά, και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ω powerbank για να δώσει ρεύμα κάπου αλλού. Αλλά είναι κυρίω σχεδιασμένο γι' αυτό, είναι αντιολησθητικό. Και ένα από τα πράγματα που μου αρέσει, εντάξει είναι λίγο βαρύ, αλλά δεν με ενοχλεί όταν θέλω να παίξω. Αν το στηρίξω, απλά κάθεται πολύ πιο όμορφα, σε πιο ωραία στάση το τέτοιο. Γιατί συνήθω οι χειριστέ, αν προσέξετε, πέφτουν λίγο προ τα μπροστά. Ενώ έτσι το κρατάει σε μια πιο καλή στάση πάνω στο γραφείο και είναι πολύ πιο ωραίο. Δηλαδή, αν τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, προσέξτε πώ πέφτει το ένα και πώ πέφτει το άλλο. Δεν το καταλαβαίνετε, αλλά είναι τεράστια η διαφορά. Είναι βαρύ, είναι powerbank, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ίσως από τα αν μπορούσα να πω ότι το top των top ματά από το, ή μάλλον μαζί με το back button είναι αυτό εδώ αν, τα βρείτε, αν το βρείτε τσιμπήστε το από κάπου είναι πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ χρήσιμο το αγαπώ εν τω μεταξύ το κακό είναι ότι αν πω να το βάλω εδώ πέρα δυστυχώ δεν μπορώ να τα έχω και τα δύο οπότε δυστυχώ δεν μπαίνει, βλέπετε υπάρχει κενό οπότε δυστυχώ δεν όπως θα προσέξατε αυτά εδώ Αυτά εδώ είναι βάσει. Δυστυχώ δεν έχω πάρει ακόμα για το PlayStation, για τα DualShock. Αλλά είναι βάσει, είναι από το Gears of War, είναι πάρα πολύ ωραίο βελουτέ. Τα αγόρασα από το eBay, τα βρήκα 6 ευρώ το ένα. Τα πήρα πακετάκι 12 ευρώ, νομίζω και τα δύο, αν δεν κάνω λάθο. Και από κάτω έχουν και αυτό εδώ για να μπορείτε να βάλετε μπαταρίε ή το battery pack που έχει το καθένα. Είναι αρκετά ή οτιδήποτε θέλετε εσεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί απλά στηρίζουν το χειριστήριο. Δεν μια πολύ ωραία αίσθηση. Δείτε τι, τι όμορφα που στέκονται, τι όμορφα που είναι. Ε, λοιπόν, νομίζω είναι χρήσιμα. Πριν από αυτό όμως, ένας φίλος, από τον οποίο αγόρασα το Xbox One S, είχε φτιάξει αυτά εδώ. Πάρα πολύ ωραίο touch, χειροποίητο από αλουμίνιο, πραγματικά πάρα πολύ εμπνευσμένη η κίνηση. Το βάζες έτσι, κρακ, και κούμπονε. Μη βέβαια, φαίνεται αρκετά χειροποίητο, ίσως κάποιο να μην αρέσει. Με Μη βόλεψε και αρκετό καιρό, αλλά η αίσθηση που δίνει π.χ. αυτό εδώ το πράγμα έτσι όπω το κάνει η βιτρινούλα. τι η όμορφα στο χώρο. Δείτε τι όμορφα που είναι τα χειριστήρια αυτά. Λοιπόν, και μια που από... είμαστε στα. Γιατί έχω διάφορα τυπών χειριστήρια, τα αγαπάω. Ένα από αυτά που μου αρέσει, τουλάχιστον στα Xbox, είναι τα Battery Pack. Αντί να βάζετε μπαταρίε, αν δείτε από πίσω το απλό το χειριστήριο, έχει μπαταρίε. Το έχει, βάζει τι μπαταρίε σου μέσα και είσαι κομπλέ. Αλλά αντί να το έχει αυτό, κάτι πολύ βολικό, βάλε βγάλε μπαταρίε. Έχει το battery pack και τελειώνει. Κάποια, όπω αυτό, φορτίζουν από κάτω. Βέβαια είναι σχεδιασμένα μερικά από αυτά ώστε να κουμπώνουν πάνω σε ειδικέ βάσει και να φορτίζουν. Προσωπικά αυτό το πήρα, το συγκεκριμένο το έχει μαζί το Xbox το παιδί που το αγόρασα. Είχα αγοράσει κάτι παρόμοιο για το προηγούμενο, για το 360, για το χειριστήριο του 360. Το οποίο με βόλεψε αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιώ επαναφροντιζόμενε μπαταρίε στα χειριστήρια, οπότε τυπικά δεν ξεμένω πολύ εύκολα. Βάζω, φορτίζω, βάζω, βγάζω εντάξει, αλλά και αυτό είναι χρήσιμο. Λοιπόν, το συνιστό ε, κυκλοφορούν σε πάρα πολύ ωραία πακέτα τα οποία βγαίνουν και η βάση πάνω και φορτίζει. Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Και ένα από τα πράγματα που θα προσέξατε είναι ότι σε όλα τα χειριστήρια πάνω αυτά τα πάρα πολύ όμορφα grips. Σας τα έχω δείξει. Είδα τι όμορφα που είναι. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλών τύπων grip. Grip πιο ψηλά, grip πιο χαμηλά. Τα συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ ωραία γιατί δείτε είναι σαν κορώνα. Και μπορώ απλά να κουμπώσει το χέρι μου το δάχτυλο μου και δεν χρειάζεται να το κάνω Βασικά είναι η καλύτερη αίσθηση που μου δίνει. Δεν πιστεύω Κώστα γιατί. Γιατί από κάτω, έτσι όπω είναι το χειριστήριο, πάντα μου πονούσαν τα δάχτυλα από την τριβή από το οτιδήποτε. Δεν είχα καλή επαφή, καλή αίσθηση. Ε, μου δίνει η καλύτερη αίσθηση. Υπάρχουν άλλα που είναι πιο ψηλά, λίγο πιο χοντρά. Έχω από όλα τα είδη. Όπω έχω και για το PSV, το οποίο έχει παρεμπιπτόντω στίκι, ο οποία το κάνει να στέκεται. Εντάξει. Και έχω βάλει και σε αυτό grip. Αλλά γενικά στα χειριστήρια αυτά, τα συγκεκριμένα grips, γιατί έχω δοκιμάσει σχεδόν όλα, σα λέω. Κάποια γλιστράνε, αυτά δεν γλιστράνε. Δεν ξεκουμπούν γιατί καθώ πάνω κάτω το, κουμπά, το κουνά θα φύγει. Κάποιο από αυτό θα ξεκολλήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκολλήσει. Το ξαναβάζει, αλλά είναι εκνευριστικό στη μέση του παιχνιδιού. Τα περισσότερα μου έβγαιναν αυτά και δεν βγαίνουν και έχουν πολύ ωραία σχέδια. Υπάρχουν, ναι, διάλεξα αυτό εδώ είναι με την κορώνα. The best λέει εδώ πέρα. Να, να σα τα δείξω κιόλα να τα δείτε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφα. Στο λευκό με το μαύρο ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία. Πώς κάποια όχι, αλλά προσωπικά μου αρέσουν. Νομίζω ότι έχω πετύχει καλού χρωματικού συνδυασμού. Έχει και μοβ και ρόζι και ό,τι γουστάρετε. Αλλά τα προτιμώ. Γιατί είναι οικονομικά. 2 ευρώ νομίζω το πακέτο με τα 4 έχει. Τυπικά βγαίνει γύρω στο 60 λεπτά το καθένα. 50 λεπτά το καθένα. eBay προφανώ. Μπορείτε να το βρείτε και Ελλάδα. Αλλά προσωπικά από το eBay τα αγόρασα. Και είναι πάρα πολύ όμορφα. Αυτό μου αρέσει γιατί ταιριάζει και με το Y. Στο μαύρο χτυπάει το κίτρινο πιο ωραία και όπω βλέπετε τα έχω περάσει σε όλα. Έχω χαρίσει και σε κάποιου φίλου μου μερικά από αυτά. Τα περισσότερα τα παλιά δεν μου άρεσαν, σα ξαναλέω. Από ό,τι έχω δοκιμάσει, ό,τι καλύτερο είναι αυτό εδώ. Θα δείτε το σχήμα, θα δείτε το σχέδιο. Προσωπικά τα θεωρώ τα καλύτερα grip. Και δεν βγαίνουν και δεν ξεκολλάνε και έχουν πάρα πολύ ωραία αίσθηση στο χέρι. Σα ξαναλέω, μπορεί να μην χρειάζεται να το πιάσετε καν. Καμιά φορά, όταν το πιάνετε κατά λάθο από εδώ από το πλάι, μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ εύκολα την ε, κίνησή σα. Πολύ χρήσιμο. Πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο. Μετά θα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Σα το έχω δείξει σε unboxing και είναι αυτό εδώ ο κύβο. Το θυμάστε. Πολύ όμορφο. Βέβαια, έχω σταματήσει να παίζω DS. Έχω όλα τα Pokémon μου εδώ μέσα. Το έχω αγοράσει από το eBay γύρω στα 11 ευρώ, νομίζω. Στο έχω κάνει unboxing και ίσω να υπάρχει εδώ πάνω. Τσεκάρετε το. Μαζεμένα όλα και είναι και πάρα πολύ ωραίο διακοσμητικό. Α πω, ήθελα να σα δείξω και χειριστήρια. Απλά το είχα στο πλάι και είπα σα το δείξω και αυτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε κάτι το οποίο το έχετε ξαναδεί, είναι pads, τα οποία μπαίνουν κουμπώνω στο χειριστήριο, αυτό δεν είναι για το 360, το οποίο το έχω στο... στη θήκη του, επίσης έχω και αρκετές θήκε που τα βάζω μέσα, αλλά δεν έβγαλα κάποια από αυτές, είναι πάρα πολύ εύκολο να βρείτε μια οποιαδήποτε θήκη θέλετε. Ε, προσωπικά αυτά είναι λίγο άβολα. Αυτό είναι για το 360. Θα σα βγάλω για το PlayStation 4. Θα κάνουμε και το unboxing γιατί δεν το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Έρχονται σε αυτά τα όμορφα κουτάκια. Δόμπι. Έχουν το φορτιστή γιατί φορτίζουν, έχουν μπαταρία μέσα. Κάποια από αυτά, κάποια όχι. Το Xbox δεν έχει μπαταρία. Το PlayStation έχει μπαταρία γιατί λειτουργεί με Bluetooth. Από όσο ξέρω. Οπότε βλέπετε έχει μόνο για το audio jack. Δεν έχει, ενώ αν δείτε. Το Xbox έχει για να παίρνει και ρεύμα μέσα. Δηλαδή, βάζεις, τραβάει και ρεύμα από το χειριστήριο για να γράψει. Ε, αυτό εδώ του PlayStation δεν το χρησιμοποιεί αυτό. Είναι ωραίο, ωραίο είναι. Δεν θα πω, έχει για να το φορτίσει από εδώ πέρα για τα ακουστικά σου. Bluetooth είναι ενώ το άλλο λειτουργεί αυτόματα. Αυτό είναι Bluetooth εδώ πέρα να σας δείξω. Λοιπόν, οκ. Okay. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτά. Το πρόβλημα με αυτά είναι ότι ενώ το κουμπώνει, παίρνει σχετικά εύκολα. Θυμίζει αρκετά το πώ κουμπώνει. Είναι ωραία. Είναι. Να σα δείξω. Είναι τεράστια. Βολεύει. Μπορεί να γράψει ό,τι θε, ό,τι γουστάρει. Μπορεί να συνδέσει και στον υπολογιστή, αν θε, γιατί είναι Bluetooth, ξαναλέω. ή στο tablet ή οπουδήποτε γουστάρετε. Προσωπικά, με βολεύει το ξεκουμπώνω το συνδέω με Bluetooth με την κονσόλα. Και απλά το έχω στο play. Αν θέλω να γράψω κάτι στο chat, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε ξεχωριστό χειριστήριο. Είναι πολύ πιο βολικό. Δείτε, είναι τεράστιο, είναι άβολο, είναι βαρύ. Δεν λέει και πάρα πολλά. Σε γενικέ γραμμέ, ναι, είναι αρκετά βαρύ. Βαραίνει πάρα πολύ και δεν μου αρέσει γιατί κάνει όλο το χειριστήριο τεράστιο, άβολο. Σα ξαναλέω, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ξεχωριστά στο πλάι να γράφετε ό,τι γουστάρετε. Στο chat ειδικά δεν βολεύει να γράψει αυτό, αυτό γράφει καλύτερα. Αλλά ναι, στο πλάι και είναι όμορφα και καλά. Θα σα δείξω και το τελευταίο χειριστήριο. Το τελευταίο χειριστήριο, σου πούμε και χειριστήριο. Το οποίο πραγματικά είναι ένα εργαλείο. Το οποίο το συνδέω και στο PC. Είναι αυτό εδώ. Αυτό το χειριστήριο με το έδωσε ο φίλο Βασίλη από το Super Android. Είναι για το PlayStation 3. Είναι Bluetooth. Μπορεί να το συνέσει και στον υπολογιστή. Βέβαια, η αλήθεια είναι λίγο ταλαιπωρία για να το συνέσει στον υπολογιστή. Αλλά εκτό από τον υπολογιστή, το συνέσει και στο PlayStation 4 είναι βαρύ, είναι ωραίο, αλλά είναι λίγο μια μικρή ταλαιπωρία του να το σύνδεσει. Αν το καταφέρει και το σύνδεσει μια φορά, μετά τέλειωσε η ιστορία του. Παίρνει δύο μπαταρίε. Έχει και joystick εδώ πέρα, είναι όπω τα παλιά τα IBM ή τα τωρινά Lenovo, αν δεν κάνω λάθο. Είναι ωραίο. Το έχω χρησιμοποιήσει, ειδικά για search, για Netflix και τα συναφή. Έχει πάνω function keys και αυτά τα όμορφα εδώ πέρα κουμπιά στα, ε, τρίγωνο, τετράγωνο, select start και όλα τα ωραία για να το κάνετε. Και χειριστήριο πρέπει να παίξετε και με αυτό, αλλά εντάξει, τα δάχτυλά σα πρέπει να νύστα Προσωπικά, εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Απλά είναι ωραίο, αλλά με ταλαιπωρεί πάρα πολύ η σύνδεσή του. Αν πετύχω τη σύνδεση μία φορά, μετά είμαστε κομπλέ. Αλλά μέχρι τότε σου βγάζει την ψυχή. Λοιπόν, αν μπορούσα να πω τα top για μένα, αυτά τα δύο είναι μακράν τα καλύτερα που έχουν βγει ποτέ. Ειδικά αυτό το πράγμα. Εντάξει, τα Sounds είναι εμφανισιακά. Τα Grips που είναι πάμφθηνα. Για όλα θα τα πω, αλλά τυπικά οτιδήποτε έχει να κάνει με ρεύμα και με χειρισμό. Λοιπόν, αυτά από μένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ελπίζω να σα άρεσαν. Θέλω να σα δείξω εδώ και καιρό τι χρησιμοποιώ, πώ το χρησιμοποιώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο εμεί. Γεια σα, παιδιά!